πήγανε στο δρόμο. Με ένα παλιό σαράβαλο παντού τον τροχονόμο. Όχι γιατί τους έφτεξε, μα από βλακεία μάλλον. Γιατί είναι πάρ' τον έναν και βάραγε τον άλλον. Δυο τύποι, δυο λεβέντο, ίδιο φίνα παλικάρια. Αρνάγια άσπρα και παγιά τη μάνα στου καμάρια. Δυο μάστορε του χαλασμού για κλάματα και γέλια. Ρωτήστε του. Είσαστε δικιά μου, τα κοπέλια. Τα κοπέλια. Ο ένας ασουλούποτος και ο άλλος νοικοκύρης. Ο πρώτος πλήρως αμαφού και ο δεύτερος ψιψίρης. Ο ένας πολυμήχανος της συφοράς ξεφτέρει. Και ο άλλος υποχόντριος με όλα υποφέρει. Τσακώνονται, σκοτώνονται, στο σπίτι δεν χωρούνε. Μαζί δεν κάνουνε χωριό, μα χώρια δεν μπορούνε. Δυο φίλοι, δυο συνέτεροι για κλάματα και γέλια. Ρωτήστε τους. Είσαστε δικιά μου, τα κοπέλια. Τα κοπέλια. Έσμιξε με απίστευτη σοφία. Να δένουν τόσο αρμονικά σπιρτάδα και βλακεία. Άτυχοι μας τροχαλαστές και μόνιμα πατήρια. Δυο μάστορες για τη δουλειά και για τα πανηγύρια. Μα αλήθεια συγχωρέστε τους κακάκια να μπουμπούλες. Γιατί στο βάθος ρε παιδιά είναι και δυο ψυχούλες. Ψυχούλες είναι μάτια μου για κλάματα και γέλια. Ρωτήστε τους. Είσαστε δικέ μου, τα κοπέλια. Τα κοπέλια. Τα κοπέλια. Γνώμη σου ρε για τα παιχνίδια στην τηλεόραση. Ρε. Τα παιχνίδια? Είναι πολύ καλά τα παιχνίδια. Τα παιχνίδια στην τηλεόραση κερδίζει γνώσεις ο τηλεθεατής. Για τα παιχνίδια στην τηλεόραση που μιλώ. Έτσι, εγώ μιλώ για τα παιχνίδια στην τηλεόραση. Εκτός από το κίνητρο που έχουν τα δώρα, ας πούμε, και τα λεφτά, κερδίζει πολλές γνώσεις ο τηλεθεατής. Παλιά, κοίταξε, με θωρείς που έκανα στην Ελλάδα τηλεπαιχνίδια, πρώτα γίνονταν στην Κύπρο. Ήταν το απαντήστε, παιδιά, το πάρε, δώσε, το πίνγκο. Από τα που τα είδα συγκεκριμένα στην Ελλάδα. Τιμό, εγώ μιλώ για τα παιχνίδια ρε, που μέσα στο σπίτι και γεμάτων ποτέ κάμερες και θωρούν τους που πάσουν και έρχονται. Μα παρακολουθήσατε τις πράγματα. Κοίτα ρε, είναι ωραίο ρε για τους παίκτες να πούμε, καταλάβες. Διότι γίνεσαι γνωστός να πούμε, γίνεσαι φίρμα. Παίρνουν τους ύστερα, βάλουν τους εξώφυλλα πάνω στα περιοδικά, παίρνουν τους σε πρωινά προγράμματα, παντού παίρνουν σε υπεραγορές που τη μια μέρα στην άλλη ρε, γίνεσαι γνωστό ρε. Δύο πράγμα. Γίνεσαι γνωστό για είναι τα πράγμα. Τι έκαμε και γίνεσαι γνωστός. Πέμπ. Και ονόματα που έχουν οι παρουσιαστές. Μύρτος Κοντίτς. Ανδρέας Μεγαλούτσιο. Τίμω, να του δω μια φορά έτσι που κοντά και δεν θέλω τίποτε άλλο ρε. Και να μου πουν, Ζήνωνα, γεια σου, μικρέ ήρωα της καθημερινότητάς μας. Ρε, που τη μια μέρα στην άλλη είναι σε ήρωα, ρε. Μα ήρωας, γιατί είναι τα πράγμα ήρωας. Τι έκαμε και είναι ήρωες, που κάθονται όλοι πέρα μας στους καραπέδες. Α, σε ρωτώ. Άμα είναι έτσι ήρωας, είσαι και ήρωας. Έπρεπε το άγαλμα σου να είναι σε όλη την Κύπρο. Ήρωα μου, λεβέντη μου. Το μόνο ρε που δεν συμφωνώ ρε, είναι που βάλουν κάμερα μέσα στα μπάνια. Ανθρωπή ρε, ανθρωπή. Εσύ τι πρόβλημα είσαι. Μπάνιο δεν θα πάει, δεν θα σε δουν ποτέ κανένα. Άλλο εγώ ρε, άλλο εγώ. Μισό δεν κατάλαβα, μισό λεπτό. Σκέφτεσαι να πάει, δεν κατάλαβα. Ναι, 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 εγώ ρε, εγώ εσύ, είμαι εσύ. Σκέφτηκα εσύ έτσι, μάμα. Εσύ. Άντε, άντε, άκου πράγμα που σκέφτηκε ρε. Μα εγώ να πάω στα έτσι πράγματα ρε, έτσι ρε ζηλί και εγώ έμπαω. Άντε που θα ρε, που να σκε... Τα κοπέλια! Έλα διά μου, ευχαριστώ. Πρόσεχε. Με στασιονώσει κι όλο. Ακουστία, επήρα το απόφαση. Θα κάνω αίτηση να με πάρουν. Μα τώρα να πας να κλειστείς τόσες ημέρες με το σπίτι. Θα κάνω αίτηση, θεία. Αν με πάρουν, θα γίνω διάσημος. Θα με βάλουν εξώφυλλο στα περιοδικά. Γιατί άλλοι ήταν καλύτεροι και γίνανε διάσημοι. Να μου κάνω. Μα τώρα σοβαρό μιλάς τώρα. Βεβαίως σοβαρό μιλώ, θεία. Αλλά μην το πούμε στον τίμο όμως. Και ποιο κανάλι είναι τούτο? Στο κανάλι Κεραία TV που το παρουσιάζει ο Ανδρέας Μεγαλούτσικος. Θα με περιμένει ο κόσμος. Θα με στους καπνούς. Θα αντιπροσωπεύσω την Κύπρο. Θα σας βγάλω ασπροπρόσωπους, θεία. Κατήσι μας. Δεν σ' αρέσκουμε εμένα τα πράγματα. Γιατί σ' αρέσκουν τα πράγματα? Γιατί θα έρθεις εσύ να κάτσεις απέναντι από τον παρουσιαστή και θα μιλήσετε. Είσαι συγκιανής μου, θεία. Είσαι συγκιανής μου. Να έρθω κι εγώ στην τηλεόραση.
Πλίνα μου, ξέρεις τι εννοώ, μάνα μου τώρα, ξέρεις τι. Αλλά μοιράζει, μοιράζει. Άμα πάμε μέσα όμως και γίνομαι γνωστοί και βάλουμε σε εξώφυλλο και κρεμπάζουμε στα περίπτερα από όξο για μέ, θα μαζί με άλλο μπάτι τότε. Ό,τι θέλεις κάνε. Εντάξει, αντιθέτως, αν θέλεις να σε βοηθήσω, να σε βοηθήσω μάλιστα. Θέλω να με βοηθήσεις. Με το πεις του Ζήνωνα. Σε ποιον παιχνίδι να πας να παίξεις? Του Μύρτου. Τα κοπέλια. Γεια σου, κυρία Φοβία. Ω, καλώς την Ελίνα. Έλα, κάτσε μάνα μου. Κάτσε να σου πω τα νέα, κάτσε να δεις. Ο Ζήνωνας έγινε δεκτός και να έρθουν τώρα από την Ελλάδα να το δουν και να τον ετοιμάσουν για την εκπομπή τους. Μην το πεις του Τίμου όμως, α. Μα και ο Τίμος έστειλε συμμετοχή στο μικρό κανάλι. Ο Τίμος! Γιατί ζήλεψε μου να πάει ο Ζήνωνας? Όχι, θέλει να με κάνει εμένα να ζηλέψω. Άκου πράγματα τώρα. Άκου πράγματα τώρα. Γυρεύκα ψώνια για την εκπομπή του και το καμπάνω του. Ο Τίμος δεν ξέρει ότι να πάει ο Ζήνωνας. Και ο Ζήνωνας δεν ξέρει ότι θα πάει ο Τίμος. Κατάλαβες τι έχει να γίνει. Ού, να γελάσουμε πολλά, να γελάσουμε πολλά. Άιστο να πάσει. Άιστο να πάσει να πήξει ο νους του. Ζήνωνας εναντίον Τίμου. Mm. Και η τηλεθέαση στα ύψη. Τα κοπέλια! Ναι, περάστε, είναι ανοιχτά. Γεια σας, ο κύριος Τίμος. Εγώ είμαι ο Ζήνωνας, ο φίλος του Τίμου. Είμαι η Μεγανάκη από το μικρό κανάλι. Τι έχετε να πείτε για το φίλο σας τον Τίμο που έχει επιλεγεί για το τηλεπαιχνίδι? Δεν το περίμενα αυτό. Εγώ επιλέγηκα σε άλλον κανάλι στο Κεραία TV για το πρόγραμμα Μπάπου Φιλίππου. Κάτ, αυτό να το σβήσετε, αυτό να το σβήσετε. Πού είναι ο κύριος Τίμος? Πάμε. Παρακαλώ, Τιμολέον Σκούπας. Γράφουμε. Λοιπόν, είμαι η Μεγανάκη από το μικρό κανάλι. Τι έχετε να πείτε για το παιχνίδι αυτό? Είμαι περήφανος που έχω συμμετοχή σε αυτόν το τηλεπαιχνίδι. Επίσης, είμαι περήφανος που θα γνωρίσω από κοντά όλους τους μεγάλους άλλους παίκτες του τηλεπαιχνιδιού. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Περάστε. Ήρθε και η δική μου τηλεόραση. Ελάτε. Όπου πάμε θα μας ακολουθείς? Το Κεραία TV δεν έχει αυτό το πρόβλημα. Ερχόμαστε πρώτοι με διαφορά σε τηλεθέαση. Εμείς απλά ήρθαμε να πάρουμε μια συνέντευξη για το δελτίο ειδήσεων. Δελτίο ειδήσεων? Μα θα πει ο Ζήνωνας τις ειδήσεις? Κατάντια, ρε! Γιατί έτσι ένα ρε, δεν μου σε πιάνουν τώρα. Είναι για το δελτίο ειδήσεων. Όχι, εμένα δεν είναι για το δελτίο ειδήσεων. Το κανάλι το δικό μας είναι καθώς πρέπει. Μια μούγια. Το κανάλι το δικό μας είναι καθώς πρέπει. Το δικό μας κανάλι θα με βάλει σε πρωινό πρόγραμμα, θα με βάλει σε μεσημεριανό πρόγραμμα, θα με βάλει σε διληνό πρόγραμμα. Το κανάλι το δικό μας είναι καθώς πρέπει. Ενώ το δικό σας είναι τσενγκένικο. Αυτό το παιχνίδι το δημιουργήσατε τώρα για να χτυπήσετε το δικό μας. Το δικό σας εχτυπημένο που μόνο του. Σιγά παιχνίδι. Μπάρα μίση μου. Μάλιστα λέγεται μπάρα. Διότι γύρω από μία μπάρα χορεύουν οι κοπέλες. Και πάνω σε μία μπάρα περπατάνε οι άντρες ή κάθονται πάνω. Θεάτε να μην πω τώρα για μπάρα σας. Και εγώ για τον Πάπου Φιλίππου σας. Προς πληροφορία σου για μας μιλά ουλή Κύπρος. Ουλή Κύπρος, αλλά για την κατάντια σας. Ακού να σου πω, κοπέλα μου, να προσέχεις τα λόγια σου. Εσύ να προσέχεις τα λόγια σου. Εσύ να προσέχεις τα λόγια σου. Άντε ρε, εσύ μου να μας πεις για το κανάλι. Εσύ να μου πεις ρε. Δεν πάτε να με διψείτε. Εσύ στα μάνα ρε. Εσύ να με ρε. Δεν μου πες. 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 Οκταγωπέλια! Το πτυχό Ελίνα μου που με έφερε στα διαιτητικά. Έτσι μου λες με τα κοπέλια μας. Έδειξαν τους η τηλεόραση πριν την ώρα τους.
Μα τι ρε ζηλίκια ήταν τούτα. Ακούνταν οι φωνές του στην άλλη γειτονιά. Φτυχώς πήρτε έναν κυρία αστυνομία. Εντάγουν τους μέσα, τι ξαπολύσαν τους ακόμα. Ναι, τους ανθρώπους των καναλιών αφήσαν τους για να μην υπάρξει πρόβλημα. Τους δικούς μας κρατήσαν τους. Καλό. Περκεί πάει ο Ματσάκης και ελευθερώσει τους. Ο Ματσάκης τι σχέση έχει. Δεν το ξέρει. Όπου μυριστεί πτώμα είναι μέσα. Άντε, πια τον καφέ σου, να σου κάνω την τύχη σου. Τα κοπέλια! Για φορά να δεις τον καλύτερο σου, δεν μπορούσα. Μα για ποιο λάλης ρε, για μένα. Θα κοντρά με τον ώμο, ξαφνικά ένα πρωί. Για σένα ρε. Εσύ άκουσες για το ενδιαφέρον μου και αμέσως να πάει και εσύ. Εγώ έχω λόγο που πάω. Ποιος είναι να τον ακούσουμε. Εγώ πάω για την Ελίνα. Κι όχι για πελάρα και τα ριάλια. Εγώ ρε, εγώ για τα ριάλια. Εγώ πάω για να με μάθει ο κόσμος ρε. Να με βάλουν εξώφυλλο. Κι άμα γίνω διάσημος, θα βρίσκουμε και δουλειές. Ο κόσμος να φτιαλεί εμάς τα κοπέλια για δουλειές, για κουτσόδουλια και όχι άλλα κοπέλια. Άκου, τώρα πάεις κι εσύ, πω κι εγώ. Αντιπροσωπεύουμε την Κύπρο τώρα. Θα μας δει όλος ο ελληνισμός. Θα καταλάβουν ότι δεν παίρνουν μόνο κοπέλες για να ξυντηθούν. Παίρνουν και δύο μεγάλα μυαλά να κερδίσει ο τηλεθεατής γνώσης. Τιμό, καλή επιτυχία. Σύνονα, καλή επιτυχία, ρε. Λογία, λίγο νερό. Τα κοπέλια. Άντε, μάνα μου, για να αρχίσετε, πόση ώρα να τις καρτερούμε μέσα από το κίνητα. Τιμό, Ζήνωνα! Κυρία Φοβία, εμένα δεν μου αρέσει τούτο που κάνω. Άστε ρε, ό,τι έγινε, να έγινε. Να πας, να γυρνούν ρε σύγκη, να ησυχάσουν. Τιμό, Ζήνωνα! Γεια μου, γεια, έφταμε συχνωρία. Πού την ώρα να πάω μέσα στο μέρο. Πού το φως σου. Ζήνωνα, έπρεπε να το ξανασκεφτείτε πριν πάτε. Ελίνα μου, σκέφτομαι και τίποτε άλλο. Ευτυχώς εσάς είστε τα πράγματα μου. Είμαι έτοιμος. Μα, μόνο τούτα να πάρεις μαζί σου. Τούτα που φορώ κι άλλη μια αλλαξιά. Εν τίποτε χορτάκια, ούλα τούτα είναι καλά. Κυρία Φοβία, τα ρούχα θα τα πλυνίσκουν μόνοι τους. Όχι, Ελίνα, εγώ δεν τα πλυνίσκω. Να χάνω τον χρόνο μου, όχι. Ω, το να καθαρίζεις, Ελίνα μου, για τον Ζήνωνα είναι χάσιμο χρόνο, τέλος πάντων. Τίμω, έλα μάνα μου, έλα νουμένα μου, έλατε. Ζήνωνα, έλα πάνω να βοηθήσεις, ρε. Εσύ να ετοιμάσεις για τούτος δυο πράγματα και θέλει και βοήθεια. Ο Τίμος είναι να πάρει όλο το σπίτι μαζί του. Ελπίζω να μην ξέσαμε τίποτε πίσω. Ω μαϊκόν! Μα σήμερα με μετακόμιση που να κάνει. Αφού διένει να μας κλείσουν, πες να τουλάχιστον να πάρουμε τα πράγματα μας. Τίμο. Ναι. Είπα και στο Ζήνωνα, αλλά όχι σε σένα. Έπρεπε να το ξανασκεφτείτε. Εγώ σκέφτηκα το πολλά. Εγώ για σένα που πάω. Έτσι και πεις μου εσύ τώρα. Ό,τι με θέλεις, έτα ούλα και με, έθεσα με. Ακούω. Τιμό. Να πάει στο καλό και καλή επιτυχία. Αν τα ώρα είναι αρκέψου, έστω ευρώτερες και την ίδια ώρα, ποιον καναλήν τώρα να βάλουμε πρώτο. Έπρεπε να τα βάλουν πιο αργά. Εν κρίμα, θωρούν και τα μωρά. Ναι, εγώ αυτούς που τα μωρά θωρείς. Τούτοι τα κανάλια ριάλια να πιάνουν και αγιος ο Θεός. Τελικά ποιον είναι να παίξει πρώτο. Να μην αρκέψει τον πάπου Φιλίππου του κεραία TV για να προλάβει το άλλο. Εγώ πάντως είναι όλα τα δυο, πότε το ένα και πότε το άλλο. Έχει και πολλά ωραίο έργο σε άλλον κανάλι, να λένε να το χάσουμε. Να του πίνει, άντυξε το. Να μην προλάβουμε, άντυξε την τηλεόραση. Άντυ. Είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Thank you.
Αρέσει, με δεν έχει σημασία. Τι είναι το μπάνιο, είδε στον τέλο στο καφέ. Ουλόν τσίτρινο, ούτε να τσίτρινο καθαρίζει. Πότε σου να τρίψει την αποχωρητήριο του τον μπάνιο. Αφού λίγο. Σε μέτρα μου που σου Μα δεν το σύνορα μου, μάνα μου το μωρό μου. Μα το όμορφο σαν τύπος την αγορά σε έδωσε μου κούες που δεν έχω και γεροκότσι. Ε, μόνος το μας, τι κάνουμε. Ε, τι θέλει να κάνουμε, αφού έτσι είναι το παιχνίδι. Κάθονται, σηκώνονται, τρώσει, λούνονται, λαλούν και καμιά κουβέντα και ακούμε τους εμείς. Και το σύλλο, να που κάνουμε και το σύλλο, είδες τι. Όχι να τον λούσει, να τον καθαρίσει, να τον τάσει, ούλα τι θα κάνουμε. Μόνον εγώ, μόνον εγώ. Ε, και εμείς βοηθούμε με εμείς. Εμείς μεταξύ μας να είμαστε εντάξει και να τους αλληλίζουμε. Για να είμαστε εμείς εντάξει πρέπει να είναι και να είμαστε μαγιό και χαρά μας όλη μέρα να μουρμουρά. Σοβαρά, τον το σπίτι είναι λίχτη και να μην το καθαρίσουμε εμείς, ποιος να το καθαρίσει. Να το αλλάξω να δούμε και τους άλλους. Ελίνα μου, τούτα είναι πιο πλούσιο. Πράγματα που θεωρούμε εξεφτυλίζουν τη γυναίκα. Εγώ παιδιά έχω λίγο τραξ γιατί πιστεύω ότι κάποιοι που θα με ψηφίσαμε. Δεν άλλαξαν τίποτε. Ενούλη στη θέση τους. Μα και πού να πας. Πώς είναι ώρα να κάθεσαι να τους θωρείς έτσι. Εγώ είμαι εντάξει, έφαγα. Έφαγα, εντάξει, να πει ο Χρήστος. Παιδιά, γεια σας. Γεια σας. Τι κάνουν οι μικροί ήρωες της καθημερινότητάς μας? Καθόμαστε, κύριε Μεγαλούτσικε. Ζήνωνα. Ναι. Ζήνωνα, μ' ακούς? Ναι. Πολύ σε γουστάρω γιατί είσαι ντόμπρος και καθαρός παίκτης. Τούτα να το πεις του τίμου, να χαρεί. Έρθει, ρε. Όλοι χαιρόμαστε για καθαρό παιχνίδι. Ζήνωνα. Ναι. Ζήνωνα. Ναι. Ζήνωνα. Ναι. Ζήνωνα. Ακούω σε. Δεν είσαι υποψήφιος. Μπράβο. Εγλίτωσε τη. Άντε να αλλάξουμε κανάλι να δούμε τους άντρες τώρα. Έκανο ο Τίμος με στο μπάνιο. Ε, πού μπορεί να ήταν στο μπάνιο. Έκανο. Μπαίνει στο μπάνιο μια γυναίκα. Ορίστε. Εσύ τι νομίζω δεν θέλω. Έλα μάνα μου, τι νομίζω ότι θέλεις. Δεν μας χωρίζει όμως τα μισάρα. Έμπορφω. Κι όλοι είμαστε στο νοκομμένα. Άκου στο καλό. Δεν μας χωρούν το όπι. Εμένα δεν με πειράζει. Και μου λέει μάνα μου. Πειράζει με εμένα όμως. Άμα πάρω τις κρέμι μου και τα φάρμακα μου, θα πειράξω τα μάτια σου, θα κοτσιρίσω. Λαλό σου το θα κοτσιρίσω. Α, καεί. Έλα μάνα μου, έλα μάνα μου. Άντε θα τις βλάσεις. Άντε. Θα σε ψηφίσω να δεις, λυσιάρα. Θα σε καταγγέλω στον πίκτο. Ένα σεβαστήκητε τους νόμους του παιχνιδιού της μπάρας. Τα ακούεις, Μυρτώ. Του τα όλια να τα δείξεις. Να τα διαμάνατες, να γίνει ευθύνη, να τη δίνουν την γειτονιά. Να με ανατρέπονται. Τα ακούεις, Μυρτώ. Του τυχή έχει άλλο σκοπό μπούτα. Εγώ έχει άλλο σκοπό να μας μπούτα. Ξέρεις, τους αθυμούς, τους αθυμούς. Ο Τίμος ετσακώθηκε, μάνι μάνι. Η άλλη αμέσως να δείξει το κορμί της, για να τη μάθει ο κόσμος, κατάλαβες. Ναι, μα αύριο είναι έναν εξώφυλλον τούτη, είναι τούτα που θέλει ο κόσμος να θωρεί.
Μια φορά πήγα σε έναν κέντρο με τον άντρα μου, το δεύτερο μου άντρα, στην Αυστραλία τώρα. Πήγαμε σε έναν κέντρο, φτιάχνει μια τραγουδίστρια, μια όμορφη τραγουδίστρια. Μα είσαι σου έναν κορμί, τριαντάφυλλα το κορμί της. Αλλά από φωνή, αγκινάρα. Και φορούν και ένα σιστό φόρημα, έτσι, μα ήταν πολλά ωραία να σου. Φτιάχνει ο παρουσιαστή, έτσι να δει. Και τώρα θα δείτε ακόμα έναν τραγούδι. Θα δείτε. Βέβαια. Τι θα έλεγε ο άνθρωπος να ακούσετε, αφού δεν είσαι φωνή η γυναίκα. Τα παράφωνη. Έκανε. Κάτι έγινε. Εσύ, Μαριέτα, ποιο ψηφίζεις? Εγώ ψηφίζω τον Χρήστο, γιατί τον αγαπώ. Εσύ, Χρήστο? Εγώ ψηφίζω την Άννα Μαρία, επειδή τον τελευταίο καιρό νιώθω ότι είναι πολύ βαπρισμένη από μένα. Εσύ, Άννα Μαρία? Εγώ ψηφίζω τον Χρήστο, διότι τελευταίο καιρό δεν θέλει να κάνει δουλειές στην μπάρα. Εσύ, Κοσμά? Εγώ ψηφίζω την Άννα, γιατί μου... Εσύ, Άννα? Εγώ ψηφίζω εσένα μετά από κλείδους. Εγώ ψηφίζω τον Τίμο. Όχι, να μην ψηφίσει κανένα. Δεν θα δει κανένας. Εγώ θα πιω, παιδιά. Παιδιά, εγώ θα πιω. Εγώ θα πιω. Χάρηκα για τη συνεργασία. Τάτσε. Ήρθα μαζί σας, γιατί ήθελα απλώς να πω για το Κυπριακό, παιδιά. Χρήστο μου, Χρήστο μου, είσαι ο καλύτερος μπάρμα του ΝΑΤΟ. Να έρθει στην Κύπρο να ανοίξει έναν παράγκι στη Λευκοσία, ένα στην Πλατεία Νερών και ένα στην Κερίνια μας, λέει. Γεια σας, παιδιά. Χάρηκα, χάρηκα, Κοσμά. Άννα Μαρία, λέτε μου, χάρηκα πολλά για τη συνεργασία, παιδιά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Φεύγω. Ελευθερία στην Κύπρο μας, να πάρει πρόσφυγες στα σπίτια τους. Έξω οι Τούρκοι από την Κύπρο. Ζήτω το 1821. Ζήτω το 55, οι ήρωες μας! Παιδιά, χάρηκα που ήρθα μαζί σας! Παιδιά, χάρηκα πάρα πολύ! Χάρηκα, να είστε καλά! Ελευθερία στους Παλαιστίνιους! Ζήτω η Κύπρος μας! Ζήτω! Γεια σας, παιδιά! Γεια, γεια! Είμαι πολύ ευχαριστημένος! Γεια σας! Ήταν τόσο ξαφνικό, δεν το περιμέναμε. Μίρτο! Μίρτο, να πω και κάτι άλλο, Μίρτο! Θέλω να πω κάτι άλλο, πάρα μου! Μόνο εσύ μίλας. Εγώ, Μίρτο! Μίρτο, θέλω να πω, Ελίνα μου! Για σένα μου ήρθες αυτό το πρόγραμμα, μάνα μου. Για σένα. Ελίνα, θωρείς με. Σ' αγαπώ, μάνα μου. Σ' αγαπώ, Ελίνα μου. Γεια σας, παιδιά. Χάρηκα πολλά που ήρθα μαζί σας. Να νούνεστε τακτικά. Να νούνεστε. Γεια σας. Γεια, παιδιά. Γεια, χάρηκα. Γεια σας. Γεια σας. Παναγία μου, Ελίνα. Συγκίνησε με πολλά. Πιστεύεις το... Τώρα που να βγει η Πέτρου καμιά γλυκιά κουβέντα. Καλά έκαμε, κυρία Φοβία. Να μην γίνει παραπάνω ρε ζήλη. Φιένου ένας. Τουλάχιστον τώρα έναν κανάλι να θωρούμε. Ζήνωνα! Ναι! Έχεις καταστρέψει τα πάντα. Έβαλες φωτιά και έχεις ανατινάξει τα σκηνικά και τους χώρους του παιχνιδιού. Γι' αυτό αποβάλεσαι. Κύριε Μεγαλούτσικε, δώσε μου ακόμα μια ευκαιρία. Να με ψηφίσει τον κοινό. Έξω! Που δεν επιτρέπετε! Άντε! Έλα, Τίνονα μου! Τίνονα μου! Ένα μάνα! Έλα μου! Ελευθέρωσα σε! Ήρθαμε να σε ελευθερώσουμε! Να σε ελευθερώσουμε! Θεία μου! Αγάπη μου! Θεία μου! Θεία μου! Δεν πιστεύω αυτό που βλέπω. Περάστε έξω! Πέτου! Μεγαλούτσικε, αν έρθω για μένα, ένα σε κάνω μικρούτσικα να σε κάνω, α! Κυρία, πάμε να φύγουμε και θα έχεις άλλη έκρηξη. Γιατί? Έπεσε μου για συντελήνη, ρε, μες στο μέρος! Πάμε! Κουράτε! Τα κοπέλια. Άκου. Τώρα πάει κι εσύ, πάω κι εγώ. Αντιπροσωπεύουμε την Κύπρο. Θα μας δει... Περίμενα, δώσ' του ένα βάρε. Δεν θα αντέξω το αγώ. Δεν θα αντέξω το αγώ.
Εσάς άντσι τα πράγματα μου, είμαι έτοιμος. Μα... τούτα μόνο είναι να πάρεις μαζί σου. Γιατί. Συγγνώμη με. Παναγιά μου, γεια σου, παιδιά με συγχνωρία. Πού είναι τώρα, πάμε στο μέρος. Πού το φως σου. Πεπέ μείνε τώρα. Συγχωρέστε με. Ας ξαναπάω στον αγώνα του. Τι είναι το σύλλο, Παναγία μου. Πότε είσαι να τον τάσει. Ο σύλλο θέλει να ψήσει που εμπειρία, να ξέρω. Αν δεν τον τάσουμε, εμεί τίποτα δεν κάνουμε. Έτσι είναι. Δηλαδή, όλα τα μέσα. Πότε είσαι να σηκώσει. Τι τον κάνα περνάω καθαρίσει από κάτω. Αν το σηκώσω τώρα, ένα σκουλουτζασμένο, ξέρω. Ταγοπένια! Φεύγω κι αφήνω πίσω μου συντρίμια αναστημένης κι αγρίμια. Φεύγω, 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 τώρα φεύγω. Δεν το αντέχω να βουλιάζω μες στο ψέμα. Τώρα κατάλαβα πως ήμουνα ένα θέμα. Φεύγω, τώρα φεύγω. Θέλω να ζήσω τη ζωή μου έξω από τα μέτρα. Τώρα που σκληρύνει η καρδιά μου σαν την πέτρα. Φεύγω, τώρα φεύγω. Τώρα ο κόσμος κι οι φωνές δεν με τρομάζουν. Τώρα τα χέρια μου ένα σύνθημα χαράζουν.